Γιατί είδατε ότι σήμερα έχουμε τουλάχιστον εξελίξεις, θα μπορούσε να πει κανείς, μια υποψία εξελίξεων, μια ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε άμεσα κάποιες μεταβολές. Υπάρχει μια διάθεση των Ρώσων να χαμηλώσουν την ένταση αυτής της επιθετικότητας, των επιθέσεων στην περιοχή γύρω από το Κίεβο. Είναι όμως, πιστεύετε, ένα δείγμα γραφής ή ένας τακτικός ελιγμός για να κρύψουν την υποχώρησή τους στρατιωτική, όπως εκτιμούν οι Αμερικανοί? Νομίζω πως είναι ένα πρώτο ελπιδοφόρο σημείο. Mm-hmm. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως από αύριο θα σταματήσουμε να δούμε εχθροπραξίες. Ναι. Εχθροπραξίες, θύματα, ακόμη και βομβαρδισμούς περιοχών με αμάχους θα συνεχίσουμε να βλέπουμε με μια αυξομοίωση της έντασης και μακάρι να διαψευστώ. Νομίζω ότι όσον διάρκεια κρατάνε αυτές οι διαπραγματεύσεις θα υπάρχουν διάφορες συγκρούσεις στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας. Για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την τακτική των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι οι Ρώσοι κάποια στιγμή θα θέλουν να δείχνουν περισσότερη πίεση για να μπορέσουν να ζητήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων περισσότερο ανταλλάγματα. Άρα θα δούμε εκείνες οι μέρες μία ένταση των εχθροπραξιών. Θα επακολουθήσει μία μετά μείωση. Το έχουμε δει και σε άλλες διαπραγματεύσεις διαχρονικά να συμβαίνει αυτή η εναλλαγή στην ένταση των εχθροπραξιών. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τότε, πώς μπορεί να είναι μετρήσιμη αυτή η υποχώρηση των επιθέσεων στο Κίεβο? Δηλαδή, ποια στοιχεία μπορεί να υπάρξουν τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα, που θα δείξουν ότι όντως οι Ρώσοι εννοούν αυτό που είπαν στην Τουρκία μετά τις διαπραγματεύσεις στην Τουρκία? Υπάρχει κάποια ποσότητα επιθέσεων που εξαπολύουν? Πώς θα το διαπιστώσει κανείς? Σίγουρα και οι αριθμοί των συγκρούσεων, οι αριθμοί των απολειών, οι κινήσεις των στρατευμάτων, το πού θα βρεθούν τα στρατεύματα πίσω στη Λευκορωσία, σε ουκρανικό έδαφος, όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και είναι μεγέθη μετρήσιμα. Κανείς βέβαια δεν είναι σίγουρος εάν οι δυνάμεις που θα αποσυρθούν από το Κίεβο, όπου στην ουσία είναι πλέον ακατόρθωτος στόχος η κατάληψη του Κιέβου, θα μείνουν στη Λευκορωσία, mm-hmm. θα πάνε στη Ρωσία ή θα ανασυνταχθούν και θα βρεθούν να μάχονται στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντομπάς. Αυτό βέβαια δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη, mm-hmm. αν και λίγο μας έχει προειδοποιήσει η Μόσχα ότι η δεύτερη φάση είναι η ενδυνάμωση και η εκαθάριση και η κατάληψη όλης της ανατολικής περιοχής των δύο επαρχιών, Λουχάνσκ και Ντονέσκ. Άρα εκτιμάτε και εσείς ότι θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων έτσι όπως προβλέπουν οι Αμερικανοί? Ναι, αλλά όχι προς τη μεριά πλέον του Κιέβου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα συμπεριλάβει το Χάρκοβο, αλλά νομίζω το βάρος θα δοθεί όπως αρχικά υπολογίζαμε. Δεν υπελέγιζαν οι περισσότεροι αναλυτές μια σημαντική ρωσική εισβολή σε όλη την Ουκρανία. Mm-hmm. Περιμέναμε συγκρούσεις στην Ανατολική Ουκρανία, πιθανόν σε μια κατεύθυνση προς τη Μαριούπολη. Αλλά όχι Χάρκοβο, όχι Κίεβο. Mm-hmm. Λίγο νομίζω οι περισσότεροι αναλυτές ευνηδιαστήκανε με το μέγεθος και τους πολλούς άξονες επιθέσεις των Ρώσων. Τώρα λοιπόν θα ξαναζήσουμε αυτό που περιμέναμε στην αρχή. Την ένταση και τις εχθροπραξίες στην ανατολική περιοχή. Και η ερώτηση, κύριε Δασκαλάκη, είναι πώς από την ώρα που οι Ρώσοι επικεντρώνουν στις περιοχές του Ντονμπάς, κοντεύουν να ολοκληρώσουν την κατάληψη της Μαριούπολης και έχουν καταστήσει η ρωσική λίμνη τη θάλασσα του Αζόφ, πώς θα υποχωρήσουν από τις περιοχές αυτές στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, την ώρα που ο Ζελένσκι αξιώνει και σωστά να διατηρήσει την εδαφική ακυρότητα της χώρας του? Αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο, διότι κανένας εύκολα δεν μπορεί να παραχωρήσει έδαφος, ακόμη και να το έχει χάσει στον πεδίο των μαχών. Είναι τρομερά δύσκολο να πάει σε μια συνθήκη ειρήνης για να παραδεχτεί ότι ένα κομμάτι του έχει πλέον απολεστεί. Πρέπει να βρεθούν ειδικές φόρμουλες, διάφορες ή μη αυτόνομες περιοχές. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να σκεφτεί η διεθνής διπλωματία. Δηλαδή, οι αποστάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι τρομερές. Και δεν είναι το θέμα της ουδετεροποίησης της Ουκρανίας, το οποίο το θεωρώ πως είναι το πιο απλό και μπορεί να βρεθεί μια λύση. Το θέμα είναι τι θα γίνει η Κρυμαία και τι θα γίνει το Ντομπάς.
Και τέλος πάντων, το Ντομπάς σε μια περίπτωση ιδανική θα μπορούσε να επανέλθει στις προβλέψεις του Μίνσκ 2, το οποίο είναι οδυνηρό για τους Ουκρανούς, αλλά υπό την πίεση το 2015 το είχαν αποδεχτεί. Η Κριμαία όμως είναι ένα αναπάντεχο ερώτημα. Θα συζητάνε 15 χρόνια, εντάξει. Θα περάσουν αυτά τα 15 χρόνια. Μετά τι θα γίνει, θα κάνουν δημοψήφισμα, θα κάνουν κλήρωση, θα ξάνουν ξανά εισβολή. Είναι πολλά δύσκολα συζητήματα. Και οι περιοχές ανατολικά της Κριμαίας είναι περιοχές που μένονται, Αλεξία, σφοδρές μάχες όλες τις τελευταίες μέρες. Παρακολουθούμε το τι γίνεται στη Μαριούπολη, όπου είναι σε εξέλιξη μια ανθρωπιστική κρίση, δίνονται μάχες σώμα με σώμα. Όλες οι μαρτυρίες μας λένε ότι πολεμούν ένα τετράγωνο, τετράγωνο και ένα κτίριο. Τι θα γίνει, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση όποιος επικρατήσει με αίμα στις περιοχές αυτές να αποχωρήσει? Είναι δύσκολο. Νομίζω ότι τη Μαριούπολη θα θελήσουν να την κρατήσουν για πολλούς λόγους. Είναι και μεγάλη πόλη, είναι και το λιμάνι της περιοχής του Ντομπάς. Άρα νομίζω θα κάνουν το πάνω για να την έχουν ή σε αυτή την ημιαυτόνομη, αυτόνομη περιοχή που θέλουν να ιδρύσουν. Σίγουρα θα επιμείνουν για την Μαριούπολη μετά από τόση προσπάθεια που έχουν κάνει. Και κάτι άλλο για αυτές τις συγκρούσεις. Εμείς βλέπουμε εδώ και 34 μέρες τον πόλεμο μέσα από τις πόλεις. Ο πραγματικός όμως πόλεμος γίνεται στα σύνορα του Ντομπάς. Δυτικά του Ντομπάς, ανατολικά με την Ουκρανία, εκεί που είναι και ο όγκος του Ουκρανικού στρατού. Από εκεί έχουμε ελάχιστες εικόνες. Εκεί λοιπόν είναι δύο στρατοί, αυτονομιστές συν Ρώσοι, Ουκρανία από την άλλη μεριά, οχυρωμένοι από το 2014. Και εκεί πέρα μάχονται και δεν έχουν σταματήσει να μάχονται το 2014. Βλέπουμε τις περιοχές, καταρχήν αν έχετε δέκτη, δεν ξέρω, που περιγράφεται. Ναι. Η Χερσόνησος Κριμαίας είναι στο νότο, στη Μαύρη Θάλασσα, με κόκκινο χρώμα. Θυμίζουμε ότι είναι υποκατάληψη εδώ και πολλά χρόνια από τους Ρώσους. Και ανατολικά η περιοχή της Μαριούπολης είναι μια λωρίδα γης μέχρι τις δύο αυτοανακηρυχθήσεις δημοκρατίες. Είναι η περιοχή του Ντονμπάς, όπως βλέπετε. Και βόρεια των περιοχών αυτών μένονται οι μάχες, καθώς εκεί η στρατηγία, αν θυμάμαι καλά, είναι ο κύριος όγκος των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Έτσι δεν είναι? Είναι ο πιο ισχυρός θύλακας. Από την αρχή εκεί είναι τοποθετημένες, γιατί εκεί περιμέναν και την επίθεση. Άρα διαβλέπετε ένα μοντέλο αυτονομίας, ημιαυτονομίας, όχι ουκρανικού ελέγχου τέλος πάντων στις περιοχές αυτές, ούτε επίσημου ρωσικού ελέγχου, ως μία οδό διαφυγής για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία, μέσα από την οποία περνά η εκεχηρία και η επόμενη μέρα στην Ουκρανία? Μία πολύ απλή λύση για αυτή την περιοχή θα ήταν η επαναφορά στις προβλέψεις του πρωτοκόλλου Μίνσκ 2. Και ξαναλέω, οδυνηρό για τους Ουκρανούς βέβαια. Αλλά το είχαν αποδεχθεί υπό τρομερή πίεση φυσικά. Τώρα σε σχέση με την ουδετερότητα, Αλεξία, καταλαβαίνει κανείς ότι και οι Ουκρανοί δεν φαίνεται να επιμένουν πάρα πολύ στο να είναι μέλος του ΝΑΤΟ άμεσα. Όμως το θέμα των εξοπλισμών, πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Θα έχουν πυράβλους, δεν θα έχουν πυράβλους, θα εξοπλίζονται, θα εξοπλίζονται, ή δεν είναι λίγο ασαφές? Τι λέτε, κύριε Δασκαλάκη? Υπάρχουν πάρα πολλά μικρολεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να δυναμητήσουν μια ολόκληρη συνθήκη. Ναι. Θεωρώ όμως ότι αυτά είναι τεχνικά προβλήματα εντός εισαγωγικών, τα οποία μπορούν να επιληθούν. Το πού θα βρεθεί το έδαφος, το να χάσεις εθνικό έδαφος, είναι ένα θέμα το οποίο δεν επιλύεται. Θέματα εγγυήσεων, τα οποία κάποιες χώρες θα εγγυηθούν, θα υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, θα τραβάνε διαπραγματεύσεις για χρόνια, ναι. Το θέμα του εθνικού εδάφους είναι το πιο δύσκολο. Αν ξεπεραστούν τα θέματα Ντομπάς και Κριμαίας, τότε σίγουρα για όλα τα υπόλοιπα υπάρχει λύση. Κύριε Δασκαλάκη, μια τελευταία ερώτηση για το ρόλο της Τουρκίας. Είδαμε ότι για δεύτερη φορά η Τουρκία φιλοξένησε μια πολύ σημαντική διπλωματική συνάντηση, αυτή τη φορά ανάμεσα σε τη ρωσική και την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη. Είδαμε έναν Ταγί Περντογάν να τους υποδέχεται, να εκφωνεί λόγο, να είναι εκεί ο Ιμπραήμ Καλίνη, σε πηγαδάκια τον είδαμε ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες. Πιστεύετε ότι αυτός ο αναβαθμισμένος εκ των πραγμάτων ρόλος της Τουρκίας θα επηρεάσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπό την έννοια ότι η Τουρκία πια θεωρεί τον εαυτό της ως ότι έχει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο σε όλη αυτή την κρίση που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα? Όντως έχει έναν σημαντικό ρόλο.
Και αυτό ήταν αναπόφευκτο λόγω μεγέθους, λόγω θέσεως και λόγω σχέσεων με τα δύο αυτοκράτη. Ναι. Και μακάρι αυτή η διαμεσολάβηση να πετύχει και να σταματήσει η σύγκρουση. Δεν είμαστε εναντίον ενός τέτοιου ευτυχούς καταλήμματος. Ζητούμενο είναι να σταματήσουν οι σφαίρες πρώτα απ' όλα, όπως σωστά επισημαίνει. Από την άλλη μεριά όμως, δεν σημαίνει πως επειδή είχε εκεί διαμεσολαβητικό ρόλο με επιτυχία, θα πει ότι πρέπει να διεκδικήσει το μισό Αιγαίο ή στα προβλήματά μας να σημαίνει πως εκεί πέρα θα έχει μεγαλύτερη στήριξη. Βέβαια, κακά τα ψέματα, όταν έχεις συνεχόμενες κάποιες επιτυχίες, τα μυαλά σου, όπως και του κυρίου Πούτιν, παίρνουν και λίγο αέρα. Αυτό είναι ανθρώπινο, αναπόφευκτο και πιθανό να το δούμε. Το πιο όμως επικίνδυνο είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση της δίνει μια ευκαιρία να ξαναχαμογελάσει προς τη Δύση, χωρίς να φανεί πως είναι κάποια τρομερή κολοτούμπα, στο ονομάσω έτσι, και να ζητήσει δέλεαρ για να ξαναπλησιάσει το δυτικό στρατόπεδο. Δύσκολες ασκήσεις ισορροπίας και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε.